Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ζαχαρία, του προφήτη Ζαχαρία. Είμαστε στη σελίδα 835 και έκτο κεφάλαιο. Προφήτης Ζαχαρίας, κεφάλαιον 6. Προφήτης Ζαχαρίας, κεφάλαιον 6. Σίγμα ταφ κεφάλαιο από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Και πάλι νύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού τέσσερες άμαξε, εξήρχοντο εκ του μέσου δύο ωραίων και τα όρη ήσαν όρη χάλκινα. Και εν τη αμάξη τη πρώτη ήσαν ήπι κόκκινη, και εν τη αμάξη τη δευτέρα ήπι μέλανες, και εν τη αμάξη τη τρίτη ήπι λευκή, και εν τη αμάξη τη τετάρτη ήπι ποικίλη, ψαρή. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελο το λαλούντα με τεμού, τι είναι ταύτα, Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς εμέ, ταύτα είναι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού. Ήτινες εξέρχονται εκ της στάσεως αυτών ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Οι ήπι μέλανες, οι εν τη μια, εξέρχονται προς τη γη του βορρά. Οι λευκοί εξέρχονται κατόπιν αυτών και οι ποικίλοι εξέρχονται προς τη γη του νότου. Και οι ψαροί εξήλθον και ζήτησαν να υπάγωσιν δια να περιέλθωσιν την γη. Και είπεν, υπάγεται, περιέλθετε την γη, και περιήλθον την γη. Και έκραξε προς εμέ και λάλησε προς εμέ λέγον, ιδέ, οι εξερχόμενοι προς την γη του βορρά ανέπαυσαν το πνεύμα μου εν τη γη του βορρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, λάβε εκ των ανδρών της εχμαλωσίας, εκ του Χελδαΐ, εκ του Τοβία και εκ του Ιεδαΐα, των ελθόντων εκ Βαβυλώνος, και ελθέ εις την αυτήν εκείνην ημέραν και εισελθέ εις τον οίκον Ιωσίου, Ιού του Σοφονίου. Και λάβε αργύριον και χρυσίον και κάμνε και κάμε στεφάνους και επίθες επί την κεφαλήν του Ιησού, Ιού του Ιεσεδέκ, του Ιερέως του Μέγα, του Μεγάλου. Και λάλησον προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, ιδού ανήρ του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός, και θέλει βλαστήσει εκ του τόπου αυτού, και θέλει οικοδομήσει τον ναό του Κυρίου. Ναι, αυτός θέλει οικοδομήσει τον ναό του Κυρίου, και αυτός θέλει λάβει την δόξαν, και θέλει καθίσει και διοικήσει επί του θρόνου αυτού, και θέλει είστε ιερεύς επί του θρόνου αυτού, και βουλή ειρήνης θέλει είστε μεταξύ των δύο τούτων, και στέφανη θέλουν συνείστε δια τον Ελέμ και δια τον Τοβίαν και δια τον Ιεδαΐαν και δια τον Εΐν των Υιών του Σοφονίου, προς μνημόσυνον εν το ναό του Κυρίου. Και η μακράν θέλουν συνελθεί και οικοδομήσει εν το ναό του Κυρίου, και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με επέστειλε προς εσάς. Και τούτο θέλει γίνει, εάν υπακούσετε ακριβώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σας. Αμήν. Όραση Θεού προς τον Ζαχαρία και ταυτόχρονα υπόσχεση Θεού προς τον Ζαχαρία με μία σοβαρότετη προϋπόθεση, άνευ της οποίας η όραση ήλθε, αλλά η υπόσχεση δεν θέλει εκτελεστεί. Και η προϋπόθεση είναι, τούτο θα γίνει μόνον εάν υπακούσετε ακριβώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σας. Θα ακούσετε το Λόγο του Θεού αν υπακούσετε ακριβώς στη φωνή Κυρίου του Θεού σας, τότε η όραση και η υπόσχεση θα εκπληρωθούν. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, δεν γίνεται μια φορά. Είναι γραμμένο και κάθε τι το γραμμένο είναι αληθινό. Λέει η Γραφή, ό,τι έγινε, τούτο πάλι θέλει γίνει. Και ό,τι συνέβη, τούτο πάλι θέλει συμβεί. Και δεν είναι ουδέ νέον υπό τον ήλιον. Κάθε όραση και υπόσχεση του Θεού γίνεται πραγματικότητα μόνο ύστερα από μια συγκεκριμένη προϋπόθεση. Εάν υπακούσετε ακριβώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σας. Και η πορεία της όρασης και της υπόσχεσης είναι συγκεκριμένη, προσδιορισμένη και προκαθορισμένη από το σχέδιο του Θεού, από το έργο του Θεού, και ο Θεός πάντοτε με τον ίδιο τρόπο εργάζεται ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών και όλων των καταστάσεων.
Πρώτον, θα το έλεγα προετοιμασία του περιβάλλοντος. Βλέπει στην όραση ο Ζαχαρίας 4 άμαξες, που η πρώτη άμαξα είχε ύπους κόκκινους, η δεύτερη μαύρους, η τρίτη λευκούς και η τέταρτη ψαρούς. Και η ερμηνεία είναι ότι εξέρχονται εκ της στάσεως αυτών ενώπιον Κυρίου πάσης της γης. Είναι 4 πνεύματα, είναι οι άγγελοι, πάντως είναι απεσταλμένοι του Θεού που έχουν μία αποστολή. Να προετοιμάσουν το περιβάλλον. Και βλέπει τους ύπους τους μέλανας προς βοράν, τους ύπους τους λευκούς προς δύση, τους ύπους τους ποικίλους τους ψαρούς προς νότο και τους ύπους τους κόκκινους να παίρνουν άδεια να περιτρέχουν όλη τη γη. Έχουν αποστολή. Είναι απεσταλμένοι του Κυρίου και έχουν συγκεκριμένο έργο, διαταγή να εκτελέσουν. Έχουν διαταγή να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Και το έργο είναι «ανέπαυσαν το πνεύμα μου εν τη γη του βορρά». Και για να καταλαβαίνουμε λίγο τις υποσχέσεις, θα το δούμε σε σχέση με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού. Πριν έλθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, πριν έλθει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος προετοίμασε τις καρδιές των ανθρώπων για να δεχθούν το κήρυγμα του Ιωάννη στην έρημο, ένα κήρυγμα σκληρό μετάνοιας, επιστροφής και ελέγχου. Και όμως όλη η Ιουδαία, όλοι και όλα τα Ιεροσόλυμα ήρχοντο για να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννου και για να βαπτιστούν υπ' αυτού. Και όταν ήλθε ο Ιησούς Χριστός, πάλι όλοι οι άνθρωποι προετοιμασμένοι να το δεχτούν, πήγαιναν να ακούσουν το κήρυγμά του. Για να ξεκινήσει όμως αυτή η προετοιμασία, και πάλι υπήρχε αυτή η προϋπόθεση. Δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε αυτό το έργο της γέννησης του Χριστού αν δεν υπήρχε η υπακοή κατά πάντα, πρώτον του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, η υπακοή κατά πάντα του Ιωσήφ και της Μαρίας. Εάν δεν υπήρχε η υπακοή κατά πάντα αυτών των ανθρώπων, το έργο του Θεού δεν θα μπορούσε να εκτυλιχθεί, να εξελιχθεί, δεν θα μπορούσε. Στη συνέχεια, προσκαλεί πια, είναι ένα κάλεσμα για μια συμβολική στέψη του αρχιερέα του Ιησού του Χριστού, του Ιησού, του Ιού του Ιωσεδέκ, όμως προετοιμασμένη και εκτελούμενη μέσα στον πνευματικό κόσμο. Και πώς γίνεται αυτή η πρόσκληση και αυτή η στέψη, το χρήσμα θα έλεγα, καλώντας ανθρώπους από την αιχμαλωσία, οι οποίοι είναι έτοιμοι και πάλι να υπακούσουν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Από τα δεσμά της αιχμαλωσίας, της αμαρτίας, της παράβασης, τα αποτελέσματα, τον Χελδαΐ, τον Τοβία και τον Ιεδαΐα, καθώς και τον Ιωσία, τον Υιό του Σοφονίου, ο οποίος άνοιξε το σπίτι του για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Και εκεί προσφέρουν οι προσκεκλημένοι από την αιχμαλωσία, χρυσάφι και ασήμι, γίνονται στεφάνια και προσδιορίζεται ο άνθρωπος, τον οποίον θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για μια συγκεκριμένη αποστολή. Και βέβαια σήμερα αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι προσδιορισμένος από τον Θεό για να οικοδομήσει είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τότε ήταν ο Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ. Δηλαδή τιμάται, υψώνεται, φανερώνεται ανάμεσα στους ανθρώπους το σχέδιο του Θεού που θα εκπληρωθεί μέσα από τον Ιησού, τον Υιό του Ιεσεδέκ και για μας σήμερα μέσα από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Γιατί Αυτός θα οικοδομήσει τον ναό του Κυρίου, Αυτός θα λάβει τη δόξα, Αυτός θα καθίσει και θα διοικήσει επί του θρόνου αυτού και Αυτός θα είναι και ιερεύσεπ του θρόνου αυτού και αυτός θα φέρει ειρήνη, που είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό, συμφιλίωση
θα συνδιαλλάξει τα ουράνια με τα γήινα, που είναι το έργο μόνο του Ιησού Χριστού, να ενώσει το θέλημα του Θεού με το θέλημα των ανθρώπων, να κάνει ένα το έργο του Θεού με το έργο των ανθρώπων. Και πάλι μόνο με την ίδια προϋπόθεση, αν υπακούσετε ακριβώς εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σας, πράγμα το οποίο και στην πρώτη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού συνέβη με τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος βαφτίστηκε κατά το θέλημα του Πατρός του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, προσκάλεσε και μάζεψε ανθρώπους προσδιορισμένους προκαταβολής κόσμου από το Θεό για να τους έχει αποστόλους του κάποια στιγμή, και αυτοί δέχθηκαν την πρόσκληση και υπάκουσαν κατά πάντα στη φωνή του Κυρίου. Το τρίτο λοιπόν είναι συμφιλίωσης των ουράνιων και των γήινων. Το τέταρτο, και Στεφάνους θέλουσι, και Στέφανη θέλουσιν είστε δια τους ανθρώπους που χρησιμοποίησε ο Θεός, τον Τοβία, τον Ιεδαία κλπ. Υπάρχει μισθαποδοσία, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος που προσέρχεται εις τον Θεό ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Σε αυτούς δηλαδή που τον εξητούν με ένα σκοπό, να υπακούσουν κατά πάντα και να υπακούν κατά πάντα στη φωνή Κυρίου του Θεού. Και το επόμενο, και η μακράν θέλουν συνελθεί και οικοδομήσει εν το ναό του Κυρίου, και σωτηρία μεγάλη και στους πλησίων και στους μακράν. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, με μία προϋπόθεση που ίσχυε τότε στον Ιησού των Υιών του Ιωσεδέκ, τότε στην πρώτη έλευση του Κυρίου και πάντοτε στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γιατί εκείνο που θέλουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι αυτά που διαβάζουμε να τα ζούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχηρα, και δεν έρχεται να μας πληροφορήσει μόνο, αλλά έρχεται να μας οδηγήσει και να εκτελέσει. Ο Λόγος του Θεού ενεργείται, λέει ο Λόγος του Θεού, μεταξύ των πιστευόντων. Δεν είναι ένας λόγος αόριστος, αλλά είναι ένας λόγος συγκεκριμένος που έχει έργο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και το έργο αυτό να το περιγράψουμε, εφόσον υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει η μία συγκεκριμένη προϋπόθεση, μόνο εάν υπακούετε στη φωνή Κυρίου του Θεού σας. Τι θα κάνει δηλαδή ο Θεός? Πρώτον, θα προετοιμάσει το περιβάλλον. Θα επέμβει στο περιβάλλον στο οποίο ζεις. Μέσα στην οικογένειά σου, στη γειτονιά, όπου είναι το περιβάλλον σου, στη δουλειά σου. Θα επέμβει στο περιβάλλον σου, γιατί είσαι πλέον χρήσιμος στο έργο του Θεού και στο σχέδιο του Θεού. Και αφού προετοιμάσει το περιβάλλον, τότε θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή εκείνου που έμαθε και έβαλε στόχο στη ζωή του, σκοπό στη ζωή του τελικό, να υπακούει πάντοτε στη φωνή του Κυρίου. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί αγαπητοί. Να βάλουμε σκοπό στη ζωή μας. Ένα σκοπό που αποτελεί και την προϋπόθεση της ευλογίας του Θεού στη ζωή μας. Να υπακούμε στη φωνή Κυρίου του Θεού μας. Αλλά για να υπακούμε στη φωνή Κυρίου του Θεού μας, πρέπει απαραίτητος να εξητούμε τη φωνή Κυρίου του Θεού μας. Και για να εξητούμε και να έρχεται η φωνή Κυρίου του Θεού μας, πρέπει να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, δηλαδή ταπεινή και βεβαίως πιστή, στερεή και αμετακίνητη στο θέλημα του Θεού. Τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα βήματα τα οποία ο Θεός κάνει. Πρώτον είπαμε, επεμβαίνει στο περιβάλλον και προετοιμάζει το περιβάλλον για να σε αποδεχθεί σαν χριστιανό. Γιατί αν δεν προετοιμαστεί το περιβάλλον, κανένας δεν θα σε αποδεχθεί σαν χριστιανό. Είναι ανάγκη λοιπόν να προπορευθεί ο Κύριος στο έργο σου το οποίο έχει προσδιορίσει για σένα ο Θεός. Πολύ σοβαρό το πρώτο βήμα. Να προετοιμάσει ο Θεός το περιβάλλον για να σε αποδέχεται.
Γιατί είναι φοβερό να έχεις αποστολή και να μην γίνεται αποδεκτή. Να έχεις έργο και να μην ακούγεται η φωνή σου. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, την ενέργεια του Θεού και το σχέδιο του Θεού να εκπληρώνεται και στη ζωή μας την προσωπική. Και θα εκπληρώνεται μόνο εάν εξητούμε και υπακούμε τη φωνή Κυρίου του Θεού μας. Πρώτον λοιπόν, το είπαμε και παραλαμβάνουμε, προετοιμασία του περιβάλλοντος για να σε αποδεχθεί. Δεύτερον, σύσταση του Κυρίου. Να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή σου, μέσα στο σχολείο σου, μέσα στη γειτονιά σου. Να σε συστήνει ο Χριστός. Δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του ανάμεσα στους ανθρώπους. Δόκιμος είναι αυτόν τον οποίον ο Χριστός συστήνει ανάμεσα τους ανθρώπους. Και δεν είναι εύκολο και απλό να πιστεί ο Χριστός να σε συστήνει. Απαραίτητη προϋπόθεση να εξητείς και να υπακούς κατά πάντα, ακριβώς όμως, στη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Από εκεί και πέρα έρχεται η τρίτη συνέχεια που είναι φυσιολογική, θα τολμούσα αυτό, η συμφιλίωσης. Συμφιλίωσης μεταξύ των ανθρώπων, συμφιλίωσης εν το ονόματι του Χριστού, συμφιλίωσης του Θεού του ουρανού και της γης, του Θεού δια του Ιησού Χριστού με σένα. Ένα θέλημα, μια γνώμη. Όπως ο Θεός κατοικούσε ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ήταν ένα, έτσι και ο Χριστός να κατοικεί μέσα σε σένα και να είσαστε ένα. Αυτή είναι η συμφιλίωση. Εάν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο επί της γης, εξάπαντος. Και εδώ είναι μεγάλο μυστικό που επιτρέψτε μου να πω, σήμερα το κατάλαβα και ο Θεός να με συγχωρέσει, τόσο ανόητος που ήμουν και δεν το έχω καταλάβει. Εάν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα τον ουράνιο επί της γης, εξάπαντος ο Θεός θα απαντήσει. Τι ωραίο που είναι να συμφωνείς με κάποιον αδελφό σου, αλλά και τι θαυμαστό είναι να συμφωνείς με τον Χριστό. Το δεύτερο πρόσωπο να είναι ο Χριστός. Μόνο όμως αν υπακούς ακριβώς στη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Δηλαδή δεν έρχεται ο Χριστός και λέει είμαι φίλος σου. Δεν έρχεται ο Χριστός και λέει είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Δεν έρχεται ο Χριστός και λέει είμαι ο σωτήρας σου και λυτρωτής σου. Δεν έρχεται ο Χριστός και λέει εγώ είμαι όμοιος με σένα και εσύ θα γίνεις όμοιος με μένα. Όμοιος με σένα σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς και εσύ θα γίνεις όμοιος με μένα σαν Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν όλα αυτά είναι αληθινά και είναι, τότε δεν μπορείς να πας σε αυτόν που είναι φίλος σου, αδελφός σου, Κύριός σου, Θεός σου, σωτήρας σου, όμοιος με σένα, άνθρωπος και συνάνθρωπος δικός σου, να πεις Κύριε θέλω να συμφωνήσουμε μαζί. Θέλω να συμφιλειωθούμε και να έχουμε ένα θέλημα. Εγώ θέλω να έχω το θέλημα το δικό σου, κάμε και εσύ Κύριε να θέλεις το θέλημα το δικό μου. Και πέστε μου αδελφοί, αν υπάρξει μια τέτοια συμφιλίωση που έπεται, γιατί έχει προηγηθεί δηλαδή η δόξα του Χριστού στη ζωή σου, το χρίσμα, η σύσταση, η ευλογία, η παρουσία του Θεού, είναι τίποτα αδύνατον πια εις τον πιστεύοντα, εφόσον δεν είναι τίποτα αδύνατον εις το Θεό. Το επόμενο λοιπόν, το τρίτο, είναι η συμφιλίωση. Τέταρτο, μισθαποδοσία μεγάλη. Στέφανος δόξης, στέφανος δικαιοσύνης, η βεβαιότης, αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης που θα αποδώσει σε, ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα. Είσοδος πλουσίως στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά η μισθοαποδοσία, αδερφοί, αρχίζει από εδώ. Από εδώ αρχίζει η διαφορά των πραγμάτων. Από εδώ, από τη γη, αρχίζουν να φαίνονται στη ζωή μας και να αποκαλύπτονται τα διαφέροντα και πώς ο Ιησούς Χριστός ενεργεί στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Τελείως διαφορετικά ένδοξα
ενήργησε με τον Φίλιππο, με τον Στέφανο. Και όμως ήταν χιλιάδες οι πιστεύοντες. Εδώ είναι η αρχή και στους αιώνες των αιώνων δεν υπάρχει τέλος. Αλλά η αρχή της μισθαποδοσίας εδώ είναι. Με μία προϋπόθεση. Να υπακούς ακριβώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Και τέλος, καρποφορία. Καρπός. Και πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει καρπός όταν είναι προετοιμασμένο το περιβάλλον, όταν υπάρχει το χρίσμα του Χριστού, όταν ο Χριστός δοξάζεται στη ζωή του ανθρώπου, του υπάκου κατά πάντα, επειδή, και λέω κατά πάντα γιατί προηγείται η εξήτησης, όχι αυτά τα λίγα που ξέρω, όλα αυτά που ο Θεός θέλει και μπορεί να μου αποκαλύψει, σε όλα αυτά υπάκουω. Όχι σε αυτά τα λίγα που έχω καταλάβει. Δεν είναι αυτός υπάκουος κατά πάντα στη φωνή του Θεού. Είναι υπάκουος σε αυτά που έτυχε να καταλάβει. Ή τα λίγα που ζήτησε. Αλλά ο Κύριος θέλει σε όλα. Και τα όλα είναι μόνο στα χέρια του Χριστού. Εξήτησης λοιπόν. Τι θέλεις Κύριε. Πώς με θέλεις. Φανέρωσέ μου το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για να περπατώ ακριβώς στις εντολές σου και στη φωνή σου. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι η αιώνια ζωή, είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως, δια των πυλώνων και μισθός πλήρης στον ουρανό. Και αυτός ο λόγος, όπως είπαμε, απευθύνεται στο κάθε έναν σήμερα ανάμεσά μας. Μικρό ή μεγάλο, ψηλό ή κοντό, άντρα ή γυναίκα, πλούσιο ή λιγότερο ή φτωχό. Γιατί ο Θεός δεν διακρίνει τους ανθρώπους κατά την όψη ούτε κατά τη σάρκα. Ο Θεός διακρίνει τους ανθρώπους κατά την καρδία εκάστου. Εύρον Δαβίδ, όχι γιατί ήταν ψηλός, σοφός, όμορφος. Ο τελευταίος ήταν. Και ξέρετε τι σημαίνει, τι σήμαινε στην Παλαιά Διαθήκη ο τελευταίος, ο έσχατος. Από τα 7 παιδιά του Ιεσέ. Τη μικρότερη τιμή είχε μέσα στην οικογένειά του. Άρα τη μικρότερη τιμή μέσα στη φυλή του. Τη μικρή τιμή παντού, δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Θεός είπε εύρον. Γιατί δεν κάνει διακρίσεις με διαφέροντα ανθρώπινα. Αλλά εξετάζει την καρδιά του ανθρώπου. Εύρον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ των έσχατων, ο οποίος όμως είναι άνδρας κατά την καρδία μου. Γι' αυτό και θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Δηλαδή θα είναι κατά πάντα υπάκουος στην εντολή μου, στη φωνή μου. Θα πράττει όλα τα θελήματά μου. Θα εξετάζει πάντοτε τι είναι το θέλημά μου για να το πράττει. Δεν θα περπατάει με την καρδιά του, δεν θα περπατάει με το πνεύμα του, με τη λογική του, δεν θα περπατάει με την εμπειρία του και τη γνώση του, αλλά θα περπατάει πάντοτε εξητώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευαρέστον και το τέλειον. Εύρον λοιπόν, Δαβίδ, τον του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει πράττει πάντα τα θελήματά μου. Θα είναι υπάκουος ακριβώς στη φωνή μου. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να βάλουμε αυτό σαν σκοπό στη ζωή μας. Και αν το βάλουμε και το εξητήσουμε, θα το κάνει ο Θεός. Θέλω σκοπό στη ζωή μου, Κύριε, να εξητώ και να πράττω ακριβώς το θέλημά σου, τις εντολές σου, τις κρίσεις σου, να υποτάσσομαι ακριβώς στη φωνή σου. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί.